Οι προτεραιότητες για τη νέα αντιπυρική περίοδο μπήκαν στην σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου. Έχει υπάρξει από πλευράς της υπηρεσίας μας πλήρης επικαιροποίηση του συνόλου και καταγραφή του συνόλου του δυναμικού που υπάρχει είτε σε μηχανήματα είτε σε προσωπικό και από τους Δήμους και από την περιφέρεια με λίστα και με όλη την πληροφόρηση. Εξαμενές που είναι μεταλλικές είτε τις λιθινοεξαμενές που έχουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε όσες επεμβάσεις χρειάζονται επισκευή των λαμπόντων και συντηρήσεων προκειμένου να είναι όλες σε ετοιμότητα. Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας έχει ήδη κινηθεί σε διάφορα επίπεδα, συνδράμοντας και άλλες υπηρεσίες, ενώ όπως τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Ελένη Αλιφέρη, μείζωνε το θέμα με τις υδατοδεξαμενές. Από προηγούμενες εργολαβίες κάνει αρκετές επισκευές και ήδη εξελίχθηκε μια εργολαβία τους τελευταίους μήνες και κάναμε επεμβάσεις σε τρεις ακόμα δεξαμενές που είναι στον Άγγλο, στην αίθουσα και στο εξωχώρι με μεμβράνες. Οπότε είναι και αυτές σε δυνατότητα να πληρωθούν πλήρως και να είναι σε χρήση. Βασικό και το θέμα που έχει να κάνει με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε επικίνδυνα σημεία. Είδαμε πέρσι ότι εκδηλώθηκαν κάποιες φωτιές ή έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις που μπαίνουν φωτιές, όπως για παράδειγμα μου ήρθε αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου η Χρυσοκελαριά για τον ΑΒ λόγο. Εκεί οπωσδήποτε από τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε τις ζώνες δασοπυρόσβεσης. Αν δεν έχουν γίνει, πρέπει κάτι να γίνει για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή σε επικίνδυνα σημεία. Στα κενά που έχουν εντοπιστεί από την καταγραφή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εστίασε ο διοικητής Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος. Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει συντάξει σχέδιο αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών για τον νομό. Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. Έχουμε έρθει σε συνεργασία με τους Δήμους προκειμένου να μας συνδράμουν με τις δυνατότητες που έχουν. Έχουμε με τα τμήματα πολιτικής προστασίας και με τους ιδίους τους. Έχουμε προβεί στον έλεγχο των δρόμων, των αγροτικών δρόμων και των δασικών, των υδατοδεξαμενών και των πυροφυλακίων. Έχουν καταγραφεί οι όποιες ελλείψεις υπάρχουν, προκειμένου να επιδιορθωθούν. Έχουμε καταγράψει τις χωματερές. Κάποιες λειτουργούν, που είναι ένα πρόβλημα. Ενδυνάμει. Ένα ενδυνάμει πρόβλημα.